Εν μέσω αλληπαλλήλων διαβουλεύσεων επί των αναφορών που προωθεί η Λευκοσία στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνιστά υπομονή παραπέμποντας στις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε στο τρίτο προσχέδιο αυτή τη στιγμή. Μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή που είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα προσχέδια και είμαστε σε διαβούλευση τόσο σε τεχνοκρατικό, σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά όπως ανέφερα και προηγουμένως και στο δικό μου επίπεδο θα έχω αριθμό τηλεφωνικών επικοινωνιών με Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θεωρεί πως η Σύνοδος Κορυφής την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή σηματοδοτεί το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη σε σχέση με την πρότασή του για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Θεωρώ ότι ξεκινά πλέον επίσημα η προσπάθειά μας να φέρνει αποτελέσματα. Ο στόχος και εκεί είναι που αποσκοπούμε, σε τίποτα άλλο, είναι πως σπάζει το αδιέξοδο και επαναρχίζουν οι συνομιλίες. Στο τρίτο προσχέδιο προσθέθηκε αναφορά στις ευρωπαϊκές αρχές, μόλον ότι δεν γίνεται λόγο συγκεκριμένα για διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό και διορισμό Ευρωπαίου απεσταλμένου. Κάτι για το οποίο εκφράζει αντιρρήσεις μερίδα Ευρωπαίων ηγετών με πρωτοστάτη το Γερμανό Καγκελάριο. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος καταγράφει στα θετικά το γεγονός και μόνο τη συμπερίληψη τη αναφορά για το Κυπριακό στο κείμενο των συμπερασμάτων. Όλοι βλέπουν αυτή την προστιθέμενη αξία τη δική μα πρόταση, τη δική μα πρωτοβουλία και εκεί που επικεντρώνονται οι συζητήσεις είναι πώς μπορούμε καλύτερα να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πέραν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος επανέλαβε και τα δύο επόμενα ορόσημα τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία τον ερχόμενο μήνα και φυσικά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Ως γνωστόν, θα προηγηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα, θα υπάρξει και συνάντηση από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς για να, από τη μια, να μεταφερθούν και κατηδίαν τα δικά μας μηνύματα, προσπάθειές μας, αλλά και να δούμε πώς μαζί, σε συνεργασία, πετυχαίνουμε αυτό το στόχο. Τα Τάρκια Ερτοάν πάντως εξακολουθούν να εμφανίζονται αμετακίνητοι από τις θέσεις τους για αλλαγή της μορφής λύσης και αναγνώριση του ψευδοκράτους ως προαπαιτούμενα για επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Δείτε, κυρίες και